Νίκη Παλού με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Εύρου διοργάνωσαν φιλανθρωπικό τουρνουά, τα έσοδα του οποίου θα διατηρηθούν στο Ειδικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Στο τουρνουά έλαβαν μέρος 5 ομάδες από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο τεχνικός διευθυντής Ακαδημιών και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού κ. Γιώργος Αμανατίδης. Αύριο, με την έλευση του κυβουρίου Γκόγκιτς, θα επισκεφτούν το Ειδικό Σχολείο για να μοιράσουν δώρα και αυτόγραφα στα παιδιά. Με τη συμμετοχή των ομάδων Ολυμπιακού Ξάνθης, Σπάρτακου Αγίων Θεοδόρων, Ολυμπιακού Κομωτινής και Ελπίδων Καβάλας, η Νίκη Απαλού με τον Ολυμπιακό Εύρου διοργάνωσαν τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου με φιλανθρωπικό σκοπό, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στο Ειδικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Πήραμε την απόφαση λόγω εορτών και μέρες χαράς που έρχονται να δώσουμε χαρά στα παιδιά στο Ειδικό Σχολείο. Διοργανώσαμε ένα μίνι τουρνουά με 5 ομάδες, όπου όλα τα έσοδα θα διατεθούν με δωρεπιταγή στο Ειδικό Σχολείο, καθώς επίσης και με την παρουσία του κ. Αμαντίδη σήμερα και του κ. Γκόγκιτς αύριο θα επισκεφθούν το σχολείο να μοιραστούν αυτόγραφα και δώρα στα παιδιά. Επίσημος καλεσμένος των διοργανωτών ήταν ο τεχνικός διευθυντής Ακαδημιών Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα και πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Αμανατίδης. Να ευχαριστήσω τα παιδιά, τους γονείς, τους συλλόγους, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία του Παναγιώτου Λογαρά, της σχολής του Ολυμπιακού και του επίσημου Ολυμπιακού, έτσι ώστε μας δίνεται ευκαιρία να περάσουμε όλα αυτά τα μηνύματα που θέλουμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο γήπεδο αθλητισμός, υπάρχει και το άλλο του πρόσωπο, το κοινωνικό του πρόσωπο, όπου πάντα φροντίζουμε να το ενισχύουμε, να δείχνουμε πόσο ευαίσθητοι είμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι, από το πιο μικρό παιδί που έχουμε στις ακαδημίες μας, μέχρι τον πρόεδρο, ο οποίος είναι πάντα κοντά σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες ενέργειες και εκδηλώσεις. Σε ανθρώπους που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Σκοπός των διοργανωτών είναι να γίνονται συχνά παρόμοιες εκδηλώσεις που αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός. Θα καθιερωθεί κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να δίνουμε χαρά και σε αυτά τα παιδιά που τη χρειάζονται από εμάς. Με την έλευση και του πρώην ποδοσφαιριστή Γκόγκιτς τη Δευτέρα, ο Γιώργος Αμανατίδης θα επισκεφθεί το Ειδικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης για να μοιραστούν αυτόγραφα στα παιδιά. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε και στο ίδρυμα, στο σχολείο με τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες, όπου εκεί θα τους παραδώσουμε κάποια δώρα, θα τους περάσουμε τα μηνύματα ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά τους και ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αθρώα και η συμμετοχή των νεαρών ποδοσφαιριστών που δείχνουν να καταλαβαίνουν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται το τουρνουά. Είμαι Κωνσταντίνο Μπατσιόλα, είμαι 11 χρονών. Παίζω στο σχολείο Ολυμπιακού. Τι γίνεται εδώ και ποιον έχεις πρότυπο? Ποιος παίκτης αρέσει πιο πολύ? Μου αρέσει ο Μέση φυσικά. Ο Λέτο. Και ο Λέξ. Ο Λέτο. Ναι. Πόσο καιρό καλό είσαι? Είμαι 6 χρόνια. Τι μαθαίνετε εδώ πέρα? Μαθαίνουμε τακτική πιο πολύ. Πειθαρχία να έχουμε πάνω απ' όλα. Είμαι 11 χρονών. Με λένε Δημήτρη Αγγελακούδη. Έχουμε διοργανώσει αυτό το τουρνουά για φιλανθρωπικό σκοπό. Με λένε Ραφαέλ Τσιριγότη. Είμαι 12 χρονών και παίζω 3 χρόνια εδώ. Τι καλά που συνέβη? Καλά. Μια χαρά, νικήσαμε. Με λένε Λογαρά Παύλο. Μένω στο Τυχερό. Είμαι του 2002. Είμαι ο Θόρος ο Στρατιάδης, είμαι τερματοφύλακας, είμαι 11 χρονών, κάνουμε καλή προπόνηση εδώ, είναι πολύ ωραία σκέψη για φιλανθρωπικό σκοπό αυτό και χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές. Με λένε Ιωσήφ, είμαι 10 χρονών και πιστεύω, ήρθαμε να παίξουμε μπάλα, αλλά όμως δεν μας ενδιαφέρει το σκορ, μας ενδιαφέρει να παίξουμε πολλές πάσες. Και αν βάλω γκολ θα το αφαιρήσω στη μαμά μου. Με λένε Χρήστα Ζιαγάκη, περνάμε πολύ ωραία και μας αρέσει εδώ που μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Με λένε Στρατιάδη Θανάσιο, είμαι 10 χρονών και ήταν πολύ καλό για το φιλανθρωπικό σκοπό που θα κάναμε σήμερα, επειδή ήρθαν πολλές ακαδημίες. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου πρώτα τα παιδιά που με τόσο κρύο ήρθαν εδώ να αγωνιστούν και μετά τον κύριο Λογαρά και τους συνεργάτες του, καθώς επίσης και τη διοίκηση της Νίκης Απαλού,
για την πρωτοβουλία που πήραν να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο τα παιδιά μας. Θέλω να πω ότι όποιοι ασχολούνται με παιδιά έχουν να επιτελέσουν πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό έργο. Το να ασχολείται κανείς με παιδιά και να τα καθοδηγεί είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να κάνει, γιατί αυτά τα παιδιά θα αποτελέσουν την κοινωνία του αύριο. Το να μάθουν όχι μόνο να αγωνίζονται σωστά, να σέβονται τον αντίπαλο, αλλά να μάθουν γενικότερα να σέβονται τον συνάνθρωπό τους, είναι ίσως το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορούν να πάρουν μέσα από τον αθλητισμό. Για μια ακόμη φορά, ο αθλητισμός δεν παράγει μόνο υγεία, παράγει και πολιτισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δοθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη μέσω της κοινωνικής λειτουργού του σχολείου μας. Κάποιοι θα κάνουν Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.